Φιλάρες Reviews, episode 2, πολύ επιτυχημένο παιχνίδι, ονομάζεται Minecraft από τη Mojang, σκάψιμο, χτίσιμο και πολύ φαντασία πάνω απ' όλα. Θέλω να δω τι θα πει ο Χρήστος σήμερα γι' αυτό. Χρήστος Τσιάλας εδώ, δεύτερο review. Θα διαβάσω μερικά λόγια, Νίκο, από την Wikipedia. Βραβείο καινοτομίας, καλύτερης λήψης παιχνίδι. Καλύτερης λήψης παιχνίδι, ναι. Το παιχνίδι έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλες τις πλατφόρμες. Το Minecraft είναι ένα τέλειο ανοιχτό παιχνίδι περιπέτειας κόσμο χωρίς συγκεκριμένους στόχους για τον παίκτη να ολοκληρώσει. Δίνοντας στους παίκτες μια μεγάλη ελευθερία στην επιλογή πώς θα παίξει το παιχνίδι. Ναι. Ωστόσο υπάρχει ένα προαιρετικό σύστημα επίτευγμα. Το άρθρο εδώ στη Wikipedia είναι μεταφρασμένο. Το γνωστό site εδώ IGN του έχει δώσει ένα 9 στα 10. Amazing, λέει. Έχω μεγάλες προσδοκίες για αυτό το παιχνίδι και πιστεύω σαν παλιός gamer να μου κάνει έτσι και εμένα μια καλή αίσθηση. Ναι. Εγκατέστησα χθες το βράδυ το παιχνίδι. Πάμε να το... Νομίζω στο program file σου, στο Mojang. Νομίζω. Πού, program files? Mojang. Νομίζω. Όχι. Δεν ξέρω. Πού το εγκατεστά το Minecraft? Δεν διάλεξες path. Δεν θυμάμαι, ήταν βράδυ. Ρε μαλάκα, πού είναι? Μέχρι στιγμής παίρνει 0%. Καλά αρχίσαμε. Και μου άνοιξε το launcher. Δεν σε αφήνει να διαλέξει κάποιο path, απλά ανοίγει. Πατάμε play demo. Λοιπόν, άνοιξε ένα παράθυρο εδώ, το οποίο είναι το 1 τέταρτο της οθόνης μου περίπου. Πάμε, δεν πειράζει, είμαστε έμπειροι χρήστες, πάμε video settings. Full screen off το έχουνε, προεπιλογή, off. Πολύ έξυπνο. Minecraft pretty, πάμε. Θα κρατήσει τον demo, λέει, 1 ώρα και 40 λεπτά. Αποκλείεται να παίζουμε τόση ώρα. Δεν βρίσκω λόγια ακόμα. Έδωσα μπουνιά σε ένα λουλούδι και τώρα κρατάω ένα λουλούδι. Έχω 3 λουλούδια, 4 λουλούδια. Τα γραφικά θα τα συνηθίσω, ελπίζω, σε κάποια φάση. Είναι 8-bit αισθητική. Προς το παρόν θέλω να κάνω εμετό. Χτυπάω ένα πρόβατο. Έπεσε. Ναι, σκότωσα. Και μάζεψα μαλλί. Μαλλί. Πολύ χρήσιμο για να φτιάξεις κρεβάτι. Συνήθως μου έρχονται πράγματα να πω, τώρα δεν... Κινούμαστε προς την παραλία. Χτυπάμε πρόβατα. Κινούμαστε προς την παραλία. Λοιπόν, θάλασσα. Λοιπόν, να φυτέψω λουλούδια εδώ. Μέχρι στιγμής δεν κάνω τίποτα. Ουσιαστικά. Ένα καφέ πρόβατο είναι ό,τι πιο αναπάντεχο. Η δράση έχει κορυφωθεί σε αυτή τη φάση. Το σκότωσα. Κατά τα άλλα, να, μαζεύω εδώ χώμα. Να αρχίσω από μείον 10 στα 100. Αισθάνομαι ότι μου χρειάζονται οι έξτρα μείον βαθμοί. Τι κάνω ρε μαλάκα! Άμα ήσουν στην αληθινή ζωή, ναι, και βρισκόσουν εκεί τώρα, τι θα έκανες? Θα πήγαινα σπίτι μου. Χτίσε ένα σπίτι όμως, γιατί δεν έχεις ένα σπίτι. Ορίστε η πρώτη σκέψη λοιπόν. Βλέπω κάτι άλογα από μακριά. Άλογα. Ναι. Το παιχνίδι λαγκάρει αναφάσεις, που είναι αρκετά απαράδεκτο. Βλέπουμε εδώ ένα άλογο, πόσο όμορφα και ρεαλιστικά κουνιέται. Πάρα πολύ δουλειά από το επιτελείο που δούλεψε πυρετοδός για να βγει αυτό το παιχνίδι. Το άλογο κατεβαίνει. Φαίνεται να κατεβαίνει το βουνό. Σιγά σιγά. Κάνω δεξί κλικ πάνω στο άλογο και σηκώνεται. Ναι. Δεν θέλει χώμα, δεν θέλει μαλλί. Αλίμονο. Καρότα τρώνε νομίζω τα άλογα. Λοιπόν, να φτιάξουμε ένα σπίτι λες τώρα εσύ, ε. Ναι. Πρέπει να κόψεις ξύλα ή πέτρες. Ξύλα είναι πιο εύκολο. Πολύ ενδιαφέρον. Σπάω πέτρες με το χέρι μου. Ναι. Προς το παρόν. Έτσι παίζεται δηλαδή αυτό εγώ. Δεν κάνω κάτι λάθος, έτσι παίζεται όντως. Απόλυτος τίποτα λάθος, ναι. Δεν είναι καθόλου άσχημο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή εγώ αυτό κάνω τώρα. Ναι. Εδώ περνάμε καλά με τα άλογα και τα πρόβατα. Ναι. Κοίτα, αρχίζω και εκνευρίζομαι λίγο η αλήθεια. Ναι.
Δεν θέλω να βγάλω βιαστικά συμπεράσματα τώρα. Α, στη θάλασσα μες στο άλογο, ναι! Οπ, οπ, οπ. Νίκο, αρχίζει και σκοτεινιάζει, Νίκο. Τι μου έλεγες, θα γίνει χαμός. Τώρα θα γίνει πουτάνος. Ωραία, τώρα λοιπόν αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Μαλάκα, βαριέμαι πάρα. Η δύση του ηλίου. Ένα ζόμπι μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνει το βουνό και με κυνηγάει. Κολυμπάει το ζόμπι. Ωραία. Έχω υδρώσει. Λοιπόν, Minecraft. Μια νέα εμπειρία σίγουρα. Λυπάμαι τον κόσμο. Λυπάμαι τον κόσμο που θα δει αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Ναι. Όλο αυτό το review μπορούσε να γίνει σε 2 δευτερόλεπτα. Κάτσε να του δώσω ένα σκορ. Βαριέμαι να ακούω να μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Βαριέμαι να μ' ακούω να μιλάω. Και προχωράμε κατευθείαν σε review του Angry Birds. Ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι. Κάτσε, έχουμε ένα intro video αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει και σε αυτό το παιχνίδι αρκετή δουλειά. Είμαστε το πουλί. Το πουλί. Ο χειρισμός είναι αρκετά απλός. Καταστρέφεις το κάστρο των γκουρουνιών. Για όλες τις ηλικίες, όλα τα μυαλά. Και αυτό το παιχνίδι φαίνεται να λαγκάρει λίγο για κάποιο λόγο. Είναι. Ο υπολογιστής αυτός παίζει, ας πούμε, το καινούριο Crysis, αλλά δεν μπορεί να παίξει το Angry Birds, Νίκο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Angry Birds. Πιστεύω ότι πέρασαν λίγο καλύτερα στο Angry Birds. Ναι. Άρα και το Minecraft είναι εξίσου απαράδεκτο. Αν σας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια, προτείνω και τα δύο ανεπιφύλακτα. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε review το Farmville. Ναι.